διαδικτυακό σταθμός «Η Ροή», συνεχής πηγή παροχής σκέψης. Ειδησιογραφία, πολιτικός σχολιασμός, ψυχαγωγία, επιμόρφωση. Κείμενα για σκέψη. Επιμέλεια, παρουσίαση, Λυκίδου Πολυξένη. Ακολουθεί κείμενο της Ελένης Γούλα. Τα νέα δεδομένα στο Αιγαίο που δρομολογούν οι διαπραγματεύσεις για την υφαλοκρηπίδα. Όπως είδαμε και σε προηγούμενο άρθρο, ο Ερντογάν σε αυτή την ιστορική επίσκεψή του στην Αθήνα φαίνεται πως κέρδισε αρκετά. Η Τουρκία καταρχήν διασφάλισε οικονομικά κέρδη, ενισχύοντας την εμπορική και επιχειρηματική της δραστηριότητα. Παράλληλα, φαίνεται ότι γίνεται αποδεκτή και παγιώνεται η στρατιωτική παρουσία της στο Αιγαίο. Παρενθετικά, να σημειώσουμε ότι προκαλεί εντύπωση η απουσία αναφορών στο αίτημα αποστρατικοποίησης των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου, βασικό επιχείρημα της τουρκικής ρητορικής διεκδικήσεων. Άραγε προσπεράστηκε και γιατί, ή μήπως τελικά επιλύθηκε και πώς. Θα μπορούσε να συσχετιστεί με το Ευρωπαϊκό Σώμα Συνοριοφυλακής ή Ακτοφυλακής, η σύσταση του οποίου αποφασίστηκε το Δεκέμβρη του 2015. Η σύσταση αυτού του ειδικού σώματος, που θα λειτουργεί παντελώς αυτόνομα από τα κράτη-μέλη, υπακούοντας μόνο στις εντολές των Βρυξελών, αποφασίστηκε προκειμένου να ενισχυθεί η προστασία των εξωτερικών συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πρώην ελληνικών, σε συνεργασία με αντίστοιχες δυνάμεις της Τουρκίας. Το πιο σημαντικό όμως είναι ότι κατά την επίσκεψη Ερντογάν ανακοινώθηκε ότι θα ξεκινήσουν πάλι διαπραγματεύσεις μεταξύ των δύο χωρών για την υφαλοκρηπίδα, παρότι η Τουρκία φαίνεται να εμένει στις πάγιες θέσεις της. Επιπλέον φαίνεται πως εγκαταλείπουμε τη μέχρι τώρα πολιτική μας ότι αυτά είναι θέματα που θα επιλύσει το Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης. Από την άλλη, μπαίνουμε στις διαπραγματεύσεις χωρίς να έχει προηγηθεί ή έστω απαιτηθεί επέκταση των ελληνικών χωρικών υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια, και κάποιοι το θεωρούν προαπαιτούμενο για την έναρξη των διαπραγματεύσεων. Αντίθετα, ακούμε τον Τζίπρα να δηλώνει ότι το Αιγαίο είναι θάλασσα ειρήνης και διαλόγου. Δεν μας διευκρινίζει όμως διαλόγου επί του θέματος και μεταξύ ποιών. Παράλληλα, ο Τούρκος Πρωθυπουργός, διεκδικώντας 132 βραχονησίδες, δηλώνει ότι το καθεστώς στο Αιγαίο τελεί υπό αμφισβήτηση και δεν είναι πεδίο αντιπαράθεσης. Κάποιοι θεωρούν τις δηλώσεις αυτές προκλητικές εις βάρος της Ελλάδας. Όμως, στην ουσία, ο Τούρκος Πρωθυπουργός απλά επαναλαμβάνει, με πιο καθαρά λόγια, τα όσα συμφωνήθηκαν στην Αθήνα μεταξύ Ερντογάν και Τσίπρα, ότι το Αιγαίο είναι θάλασσα διαλόγου, δηλαδή υπό αμφισβήτηση, και ότι είναι θάλασσα ειρήνης, δηλαδή όχι αντιπαραθέσεων. Δεν δήλωσε ούτε ο Έλληνας Πρωθυπουργός ούτε ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας ότι το Αιγαίο είναι θάλασσα ελληνική. Είναι σαφές ότι το κύριο ζητούμενο είναι η εξόρυξη υδρογονανθράκων και η άμεση εξεύρεση λύσης. Γι' αυτό και το κάλεσμα σε συνεργασία με την Τουρκία, καθώς είναι ο παράγοντας που έχει μπλοκάρει κάθε διαδικασία. Όμως το γεγονός ότι όχι μόνο δεν προβλήθηκαν τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας μας, αλλά και στα προκλητικά αιτήματα του Τούρκου Προέδρου καμία διπλωματική διαμαρτυρία ή ένσταση δεν εκφράστηκε, δηλώνει την πρόθεση της ελληνικής κυβέρνησης για παραίτηση από αυτά, συμμορφούμενη απόλυτα με τις επιταγές των μνημονίων που επιβάλλουν ρητά παραίτηση δικαιωμάτων εθνικής κυριαρχίας. Από την άλλη, οι κοινές αποφάσεις για την οριοθέτηση υφαλοκρηπίδας σε σχέση με τη σύσταση μεικτής οικονομικής επιτροπής, χωρίς να διευκρινίζεται ο λόγος σύστασής της, και την πρόθεση έργων υποδομής παραπέμπουν προφανώς σε συνεργασία στο Αιγαίο, που όπως φαίνεται αφορά κυρίως τη συνεκμετάλλευση των υδρογονανθράκων. Συνεπώς, όλα συνεννούν πως η Τουρκία κέρδισε τουλάχιστον τη συνδιαχείριση του Αιγαίου και δικαιώματα στη συνεκμετάλλευση του ορυκτού πλούτου. Σε ποια έκταση αυτό θα φανεί στο προσεχές μέλλον και θα εξαρτηθεί και από τη συνέχιση των συνομιλιών, την αναγκαιότητα των οποίων και οι δύο ηγέτες τόνισαν. Σε αυτό το πλαίσιο, το σενάριο που προβλέπει πιθανή ελληνοτουρκική σύγκρουση για τους υδρογονάνθρακες του Αιγαίου, φαίνεται ότι όχι μόνο δεν είναι δεδομένο, αλλά ούτε και πιθανό.
Στις παρούσες συνθήκες, οι απειλές Ερντογάν για κάζους μπέλι μοιάζουν περισσότερο να κινούνται στο επίπεδο της επικοινωνιακής πολιτικής, προκειμένου να κάμψει τις όποιες τυχόν αντιδράσεις της ελληνικής κυβέρνησης για να κερδίσει όσα περισσότερα μπορεί από τις διεκδικήσεις του. Ο Ερντογάν γνωρίζει ότι ουσιαστικά ότι σε μια τέτοια περίπτωση θα αναγκαστεί να συγκρουστεί με ισχυρούς γίγαντες που διεκδικούν τον έλεγχο των υδρογονανθράκων του Αιγαίου και τη δεδομένη στιγμή δεν φαίνεται να είναι έτοιμος γι' αυτό. Με την απειλή του κάζους μπέλι, μπλοφάρει με όρους πόκερ, κάνει το παζάρεμά του. Παράλληλα όμως τα λέει στην ύφη για να τα ακούει η πεθερά, στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Έτσι δικαιολογείται και η μορφή κατά του Τραμπ για την αναγνώριση της Ιερουσαλήμ ως πρωτεύουσα του Ισραήλ. Οι συζητήσεις όμως που έγιναν στην Αθήνα με τον Ερντογάν μάλλον άνοιξαν την όρεξη της Τουρκίας πυροδοτώντας νέο κύμα απειλών. Οι πρόσφατες συζητήσεις στην Τουρκική Βουλή επικεντρώνονται στις διεκδικήσεις νησιών του Αιγαίου και στον τρόπο που αυτές θα κατοχυρωθούν. Η τουρκική κυβέρνηση και την πολίτευση κάνουν λόγο για 18 τουρκικά νησιά στο Αιγαίο που βρίσκονται υπό κατοχή και 132 βραχονησίδες, των οποίων δεν αναγνωρίζουν την εδαφική κυριαρχία της Ελλάδας. Σύμφωνα με τον Τούρκο Υπουργό Εξωτερικών, η Τουρκία μπορεί να διεκδικήσει τα νησιά αυτά είτε με διαπραγματεύσεις, είτε με προσφυγή στη Χάγη, είτε με πόλεμο. Ενώ κατά ορισμένους βουλευτές της αντιπολίτευσης ενδείκνεται μόνο τρίτος τρόπος, ο πόλεμος. Σε αυτές τις απειλές, ο πρώτος αρχηγός ΓΕΘΑ, Ναύαρχος Αποστολάκης, δηλώνει ότι είμαστε έτοιμοι για πόλεμο και έχουμε ισχυρές συμμαχίες. Όλα συνενούν λοιπόν στη διαμόρφωση ενός εκρηκτικού κλίματος, το οποίο όμως είναι μάλλον ευρύτερου βεληνικούς και δεν περιορίζεται μόνο μεταξύ Ελλάδας-Τουρκίας. Η Τουρκία είναι αφίβολο ότι θα τολμήσει να υλοποιήσει τις απειλές της κατά της Ελλάδας υπό τις παρούσες συνθήκες και μάλιστα όταν πρόσφατες δηλώσεις του Λευκού Οίκου την υποβιβάζουν στη λίστα των αντιπάλων των ΗΠΑ με την κατηγορία της χρηματοδότησης και προώθησης του εξτρεμικού Ισλάμ, κατηγορώντας τη, δηλαδή σχεδόν για στήριξη της διεθνούς τρομοκρατίας. Αυτό που προσπαθεί η Τουρκία είναι να γκριζάρει όσο μεγαλύτερες εκτάσεις του Αιγαίου γίνεται και εκμεταλλευόμενοι το ότι στη διεθνή συζήτηση εισάγεται ο όρος «διαπερατά ή κινητά σύνορα», διεκδικεί μαχητικά να πάρει όσα περισσότερα μπορέσει από τη μοιρασιά. Αυτό βέβαια δεν αποκλείει το ενδεχόμενο, προκειμένου να μην απειληθούν οι πρόσφατες συμφωνίες συνεκμετάλλευσης και συνδιαχείρισης που φαίνεται ότι τις παραχώρησε η κυβέρνηση Τσίπρα και για να παγιώσει ένα καθεστώς συνεγγύησης στο Αιγαίο, να επιχειρήσει απόβαση σε ορισμένα νησιά κατά το μοντέλο της Κύπρου, εκμεταλλευόμενοι συνθήκες εσωτερικής αναταραχής ή εκλογών στην Ελλάδα που θα μπορούσαν να αναιρέσουν τα συμφωνηθέντα. Εξάλλου, για ένα τέτοιο εγχείρημα, η Τουρκία έχει εδώ και καιρό προετοιμάσει τα κατάλληλα ερίσματα με τη δράση Τούρκων πρακτόρων στα νησιά, την επίσημη παρουσία και δράση Τούρκων αξιωματικών που υποτίθεται θα επόπτευαν τις επαναπροωθήσεις, αλλά και την διολοαπίθανη ύπαρξη στρατιωτών που ως πρόσφυγες ανακατεμένους με χιλιάδες άλλους μετανάστες μας έχει στείλει πεσκέσει ο Ερντογάν, αναμένοντας το κατάλληλο σινιάλο για να αναλάβουν δράση. Δεδομένου του εκρηκτικού κλίματος που καλλιεργείται, τίθεται όμως ένα εύλογο ερώτημα. Πώς μπορούν να γίνουν συνομιλίες για τον ορισμό της υφαλοκρηπίδας εφόσον η Τουρκία δεν έχει κυρώσει τις διεθνείς συμβάσεις και από ό,τι φαίνεται από τις δηλώσεις Ερντογάν δεν είναι και τόσο πρόθυμη να τις κυρώσει και ούτε δίνει καμία εγγύηση για την ειρηνική συνύπαρξη. Σε αυτή την περίπτωση, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, εφόσον οι διεργασίες μεταξύ των ενδιαφερόμενων μερών για τον ορισμό της υφαλοκρηπίδας δεν τελεσφορήσουν, τότε το επόμενο βήμα είναι η διαιτησία, δηλαδή η διεθνοποίηση του Αιγαίου, η μετατροπή του σε ελεύθερη ζώνη εμπορίου. Εξάλλου, την προοπτική αυτή διευκολύνουν μια σειρά από παράγοντες. Το γεγονός ότι ήδη υπάρχουν γκρίζες ζώνες στο Αιγαίο, αμφιβόλου κυριότητας, η πώληση νησιών σε ιδιώτες, όπως τα τοκμάκια μεταξύ Λέσβου, Τουρκίας, που πρόσφατα δημοσιεύτηκε ότι πουλήθηκαν σε Τούρκο επιχειρηματία, οι διεκδικήσεις πλήθους βραχονησίδων εκ μέρους της Τουρκίας, στις οποίες δεν αναγνωρίζεται υφαλοκρηπίδα. Και αυτό είναι το ευκταίο για πολλούς. Το Αιγαίο ελεύθερη ζώνη υπό διεθνή διαιτησία, προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφαλής εξόρυξη αλλά και η απρόσκοπτη μεταφορά του πετρελαίου και του αερίου των κοιτασμάτων της Μέσης Ανατολής και της Ανατολικής Μεσογείου.
Γι' αυτό το Αιγαίο είναι θάλασσα ειρήνης και διαλόγου. Ειρήνης γιατί είναι απαραίτητη προϋπόθεση να προχωρήσουν οι εξορίξεις και διαλόγου γιατί είναι πολλά τα λεφτά και μεγάλα τα συμφέροντα. Ποιοι όμως είναι κερδισμένοι από μια τέτοια προοπτική? Η προοπτική της διεθνοποίησης του Αιγαίου σαφέστατα εξυπηρετεί τη Γερμανία, η οποία ήδη κατέχει και διαχειρίζεται την τουρκική βιομηχανία της Τουρκίας, ιδίως στις παράκτιες περιοχές του Αιγαίου. Η Γερμανία όμως επιδιώκει να πάρει τον πλήρη έλεγχο και του ελληνικού τουρισμού, διαμορφώνοντας έτσι ένα ενιαίο πλέγμα τουριστικής βιομηχανίας με τις απέναντι τουρκικές ακτές και αποκομίζοντας τεράστια κέρδη. Πρόσφατα δημοσιεύματα αναφέρουν ότι τα κέρδη της Φράπορτ από τα ελληνικά αεροδρόμια που τους παραδώσαμε ανήλθαν στο 1/8 των παγκόσμιων συνολικών κερδών της Γερμανίας. Όμως η Γερμανία ενδιαφέρεται και για τον ορυκτό πλούτο του Αιγαίου. Χαρακτηριστική είναι μια παλιά δήλωση της Μέρκελ ότι ενδιαφέρεται μόνο για κάτι ασήμαντα νησάκια του Αιγαίου, τους φούρνους, που όμως τυχαίνει να έχουν όσμιο, αέριο, ουράνιο. Ο κύριος διεθνής παράγοντας όμως, που έχει πάγιες βλέψεις στην περιοχή εδώ και δεκαετίες, είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Είναι γνωστή επίσης η συντάφτιση των ελληνικών κυβερνήσεων και ιδίως της κυβέρνησης Τσίπρα με τα αμερικανικά συμφέροντα. Είναι επίσης γενικώς παραδεκτό ότι αν η Ελλάδα βρίσκεται υπό την οικονομική κατοχή των θεσμών των Βρυξελών και κυρίως της Γερμανίας, η εξωτερική της πολιτική ελέγχεται και κατευθύνεται από τη ΣΥΠΑ και τους συμμάχους της. Δεν φαίνεται να είναι τυχαίο λοιπόν ότι η πρόσκληση προς τον Ερντογάν έγινε αμέσως μετά την επίσκεψη του Τσίπρα στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου ασμένος παραχώρησε ό,τι του ζητήθηκε από τους Αμερικάνους. Κάποιες ειδησιογραφικές πηγές αναφέρουν μάλιστα ότι σε εκείνο το ταξίδι αποφασίστηκε να ενταχθεί στην ομάδα συνεκμετάλλευση του Αιγαίου και η Τουρκία και να αποχωρήσει το Ισραήλ, το οποίο διαμαρτυρήθηκε έντονα. Η ίδια πηγή αναφέρει ότι συμφωνήθηκε διχοτόμηση του Αιγαίου στον 25ο μεσημβρινό, δηλαδή ως τις Κυκλάδες, συνεκμετάλλευση 50 χρόνων και ίδρυση ελληνοτουρκικής εταιρείας εξόρυξης, στην οποία θα συμμετέχουν και οι Αμερικάνοι. Τη σύσταση της εταιρείας αυτής ανακοίνωσε και η τουρκική εφημερίδα παραμονές της επίσκεψης Ερντογάν στην Αθήνα. Μήπως με αυτή την εταιρεία σχετίζεται το κοινό οικονομικό ταμείο που συμφωνήθηκε? Το δυστύχημα για τα εθνικά συμφέροντα της Ελλάδας είναι ότι έχουμε μια κυβέρνηση στο χώμα, όχι απλά αδύναμη να αντιδράσει στις απαιτήσεις των γιγάντων της παγκόσμιας αγοράς, αλλά πολύ τα πρόθυμη να τους παραδώσει ό,τι επιθυμούν. Η μνημονιακή Ελλάδα είναι υπό εκποίηση και ξεπουλούνται όλα τις τα ασημικά. Ξεπουλιέται η δημόσια και η ιδιωτική περιουσία, κινητή και ακίνητη. Και όπως πρόσφατα δήλωσε και ο Λιρέν, αυτός είναι ο τελικός στόχος τους. Παραχωρήσαμε λιμάνια, σιδηρόδρομους, ΟΤΕ, ΔΕΗ. Αναφέρεται πως ήδη επί κυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας έχουν δοθεί οικόπεδα στο Αιγαίο προς εξόρυξη σε μεγάλες ιδιωτικές εταιρείες αμερικανικού κυρίως ενδιαφέροντος, παρότι δεν έχει οριστεί ούτε φαλοκρηπίδα ούτε ΑΟΣ. Επίσης αναφέρεται ότι ήδη έχουν πουληθεί λιμάνια και μαρίνες σε ιδιώτες χωρίς καν την γνωμοδότηση του ΓΕΣ, πάλι επί Νέας Δημοκρατίας. Δώσαμε όχι μόνο γη και είδωρ, αλλά και ήλιο και αέρα. Τώρα παραδίδουμε και το υπέδαφος, τον ορυκτό πλούτο αυτής της χώρας, μαζί με τα κυριαρχικά δικαιώματά της. Προσφυγικό. Κερδισμένος όμως μάλλον βγήκε ο Ερντογάν και στο μεταναστευτικό. Απ' τη μεριά του εξέφρασε παράπονα γιατί η χώρα του 80 εκατομμυρίων κατοίκων και χανούς έκτασης φιλοξενεί 3 εκατομμύρια πρόσφυγες και ότι δεν αρκεί η βοήθεια που λαμβάνει από την Ευρωπαϊκή Ένωση, μόνο 850 εκατομμύρια, η οποία δεν δίνεται στον προϋπολογισμό της Τουρκίας αλλά στην Ερυθρά Ημισέλινο. Φαίνεται πως με τη διατύπωση αυτών των παραπώνων ο Ερντογάν ή απευθυνόντας στην Ευρωπαϊκή Ένωση ζητώντας αύξηση κονδυλίων, είτε απευθυνόντας στην Ελλάδα ζητώντας να μοιραστούν τους πρόσφυγες. Ο Τσίπρας, από τη δική του μεριά, επεσήμανε ότι η Συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας έχει οδηγήσει στη δραστική μείωση ροών και θανάτων. Ανακοίνωσε επίσης ότι συμφωνήθηκαν μέτρα, χωρίς να αναφέρονται ποια είναι αυτά, συνεργασίας των δύο χωρών στον τομέα της ασφάλειας και αποσυμφόρησης των νησιών στο πλαίσιο πάντοτε της Συμφωνίας Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας. Η ελληνική κυβέρνηση προφανώς δεν έχει ενημερωθεί για την αύξηση των μεταναστευτικών ροών που σημειώθηκε το 2017. Και εκθιάζει μια συμφωνία που καταστρατηγεί το διεθνές δίκαιο για τους μετανάστες και τους πρόσφυγες, όπως αυτό ορίστηκε μετά το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Μάλιστα, συμπαραστέκεται στην Τουρκία για τον όγκο των προσφύγων που αναγκάζεται να φιλοξενήσει, για το ίδιο πρόβλημα αντιμετωπίζουμε και εμείς. Δηλώνεται λοιπόν συμπαράσταση σε μια χώρα που έχει ενεργό ανάμειξη στους πολέμους της Μέσης Ανατολής, συνεργαζόμενη με τους τζιχαντιστές, επιδιώκοντας τη διάλυση της Συρίας, βομβαρδίζοντας τους Κούρδους.
Για να προωθηθεί μάλιστα αυτή η συνεργασία, συναντήθηκε και ο Αβραμόπουλος με τον Τούρκο πρόεδρο. Εννοείται καμία ανοίξη δεν έγινε για τις δουλεμπορικές πρακτικές της Τουρκίας, που ελέγχει τις προσφυγικές και τις μεταναστευτικές ροές από χώρες της Μέσης Ανατολής και της Αφρικής, κατευθύνοντάς τις προς την Ελλάδα και ειδικότερα στα κριτικά νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Καμιά καταγγελία για τους εκατοντάδες μετανάστες και πρόσφυγες που φτάνουν καθημερινά στα νησιά, καμία αναφορά στο εμπόριο οργάνων και στην εκμετάλλευση παιδιών ως φτηνό εργατικό δυναμικό στα στρατόπεδα συγκέντρωσης της Τουρκίας. Καμιά καταγγελία για τη δράση των Τούρκων πρακτόρων στα νησιά και στη Θράκη, καμία αναφορά ότι το τελευταίο διάστημα έχει αυξηθεί ο αριθμός των Τούρκων πολιτών που φτάνουν ως πρόσφυγες στην Ελλάδα προκειμένου να σωθούν από τις διώξεις και τους βομβαρδισμούς του καθεστώτος Ερντογκάν. Καμία αναφορά στην καταστρατήγηση του διεθνούς δικαίου της θάλασσας και τις παράνομες μεταφορές με παράνομα σκάφη και χωρίς καμιά εγγύηση ασφάλειας ανθρώπων χωρίς χαρτιά που κατά τη διεθνή νομοθεσία χαρακτηρίζονται ανιθαγενείς, δηλαδή χωρίς ηθαγένεια, σαν να μην φαίνονται, σαν να μην υπάρχουν επισήμως και χωρίς πρόσβαση σε δικαιώματα. Ανταυτού συμφωνήθηκε συνεργασία. Μήπως αυτό μεταφράζεται σε συνεργασία στα παγκόσμια δουλεμπορικά δίκτυα και στα κέρδη από αυτά? Ή μήπως αύξηση των μεταναστευτικών ροών στην Ελλάδα με τις ευλογίες της κυβέρνησης προκειμένου να ανακουφιστεί η Τουρκία? Πάντως, αμέσως μετά την αναχώρηση του Ερντογάν από τη χώρα μας ξεκίνησε πράγματι η αποσυμφόρηση των ακριτικών νησιών του Ανατολικού Αιγαίου. Έγιναν για αρκετές μέρες ειδικά δρομολόγια πλοίων, εκτός της κανονικής γραμμής, μεταφέροντας χιλιάδες μετανάστες πρόσφυγες από τα νησιά Χίος, Λέσβος και Σάμος, με προορισμό όπως λέγεται την Κρήτη, την επόμενη γκρίζα ζώνη που ετοιμάζεται. Ωστόσο, κατά τη γνώμη μου, η αποσυμφόρηση αυτή θα είναι παροδική. Αυτό υποδηλώνεται από το γεγονός ότι παράλληλα με τις επιχειρήσεις αποσυμφόρησης στα νησιά, έφταναν προκάτ οι κίσκοι που προορίζονταν για τα hot spot. Επίσης, καμία δέσμευση δεν έχει πάρει η κυβέρνηση για την κατάργηση σε εύλογο βάθος χρόνου του hot spot ή των προκέκα στα νησιά αυτά, όπως θα ήταν αναμενόμενο. Αντιθέτως, τόσο στα νησιά αυτά, όπως και σε πολλές άλλες περιοχές της Ελλάδας, αποφασίστηκε η δημιουργία τμήματων υποδοχής των ανήλικων μεταναστών και προσφύγων στα ελληνικά σχολεία. Συνεπώς, το πιο λογικό να υποθέσουμε είναι ότι αδειάζουν οι θέσεις για να υποδεχθούν νέους μετανάστες που θα στείλει ο Ερντογάν. Επίσης, με την αναθέρμανση των εχθροπραξιών στην Εγγύς και Μέση Ανατολή, αναμένεται νέο κύμα προσφύγων. Αν πράγματι αυτά συμφωνήθηκαν, τότε κερδισμένη ήταν η Τουρκία, ενώ η θέση της Ελλάδας φαίνεται να επιβαρύνεται επικίνδυνα, ιδίως αν υιοθετηθεί η πρόσφατη πρόταση του Τούσκ. Ο Τούσκ ζητά να καταργηθεί η κατανομή προσφύγων στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με βάση τις υποχρεωτικές ποσοστώσεις που είχαν συμφωνηθεί, γιατί το μέτρο αυτό της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπήρξε διχαστικό και αναποτελεσματικό. Δηλώνοντας ότι μόνο τα κράτη-μέλη μπορούν να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά τη μεταναστευτική κρίση, ζητά μεταρρυθμίσεις του Ευρωπαϊκού Συστήματος Ασύλου, μεταθέτοντας ουσιαστικά τη διαχείριση του προβλήματος στα κράτη-μέλη. Δεδομένου ότι η ελληνική κυβέρνηση δεν έχει εθνική πολιτική και σχέδιο αντιμετώπισης του προβλήματος, στηρίζεται αποκλειστικά στη Συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας που θέλει την Ελλάδα, αποθήκη ψυχών και τάφο των απορριμμάτων της ευρωπαϊκής πολιτικής, μεταξύ των οποίων και ανθρώπων. Υπό αυτές τις προοπτικές μπορούμε να φανταστούμε την κατάσταση που θα επικρατήσει αν εφαρμοστούν όσα προαναφέρθηκαν. Η Ελλάδα και κυρίως τα νησιά του Αιγαίου θα μετατραπούν σε πολυπολιτισμικές και πολυφυλετικές άναρχες κοινωνίες, όπου οι άθλιες συνθήκες διαβίωσης αυτοχθόνων και ετεροχθόνων σε συνδυασμό με την απουσία συνεκτικού κοινωνικού δεσμού θα οδηγούν σε κοινωνικές εντάσεις, διαμορφώντας ένα εκρηκτικό μείγμα με συμμορίες παντός είδου και κάθε παράνομης δραστηριότητας, ναρκεμπόρων, δουλεμπόρων, σωματεμπόρων και άλλων. Θαλονίζουν, όπως είδαμε να συμβαίνει και σε άλλα κράτη που διαλύθηκαν με την παρέμβαση των Δυτικών, όπως το Ιράκ, το Αφγανιστάν, η Λιβύη. Κυρίαρχο ρόλο σε αυτό το άναρχο πλαίσιο, υποκαθιστώντας κάθε κυβερνητική αρμοδιότητα, θα έχουν οι ΜΚΟ, μεταφέροντας παράνομους μετανάστες, υποκινώντας εξεγέρσεις, παρεμβαίνοντας με κάθε τρόπο και σε κάθε τομέα, ελέγχοντας την όλη κατάσταση και αποκομίζοντας τεράστια κέρδη για τους αδιαφανείς χρηματοδότες τους. Βέβαια, σε μια ζώνη υπό διεθνή έλεγχο, μια διεθνή περιοχή ελεύθερη ζώνη εμπορίου, όπως σχεδιάζεται να μετατραπεί το Αιγαίο, είναι αναμενόμενο και οι κάτοικοι να είναι διεθνούς προέλευσης. Όμως σε αυτό το νέο τύπο κοινωνίας, χωρίς ανθρώπινα δικαιώματα, όπου θα υπερισχύει το δίκαιο της πυγμής,
Ο εκμαυλισμός, η εξαχρίωση και η εξαθλίωση θα αυξάνεται συνεχώς ο αριθμός των ανιθαγενών, των ανθρώπων χωρίς ταυτότητα, των σύγχρονων δούλων που θα επανδρώσουν τις αναπτυξιακές επιχειρησιακές δραστηριότητες των αγορών. Γιατί όμως η ελληνική κυβέρνηση να θυσιάζει κατά αυτόν τον τρόπο τα εθνικά συμφέροντα στο βωμό των αγορών της παγκοσμιοποίησης? Η απάντηση σχετίζεται με το τρίτο βασικό θέμα της ατσέντας που συζήτησαν Τσίπρας και Ερντογάν, την Κύπρο και τις σχεδιαζόμενες εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο. Διαβάστηκε κείμενο της Ελένης Γούλα, μέλους του Εθνικού Συμβουλίου του Ενιαίου Παλαϊκού Μετόπου. Κείμενα για σκέψη. Επιμέλεια, παρουσίαση, Λυκίδου Πολυξένη.